Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Θυμίζει την εποχή μας αλλά και κάθε εποχή όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, ζει στο σκοτάδι της άγνοιας και της απουσίας νοήματος. Η λύση αυτού του αιτήματος της ψυχής, το να γεμίσει δηλαδή και να βρει νόημα, φωτίζεται από το πρόσωπο του Χριστού που καθίσταται το φως όλου του κόσμου. Είναι το φως το δικό μας που βρισκόμαστε μέσα στην άγνοια και στα σκότη. Αλλά αυτό το φως που εφανερώθηκε δεν γίνεται αναγκαστικά δεκτό από τον άνθρωπο. Θέλει την κατάθεση της δικής του ελευθερίας. Θέλει προϋποθέσεις. Χρειάζεται να έχεις ανοιχτά τα μάτια για να δεις και να αναγνωρίσεις και να αποδεχθείς αυτό το φως. Ο Κύριος για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα καταλήγει σήμερα να λέγει πως αυτός ο τρόπος είναι η μετάνοια. Μετανοείται γάρ ίγκη και είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι η κοινωνία του προσώπου του Χριστού, είναι η θέα του προσώπου του, είναι η εμπειρία του φωτός του Χριστού. Μετάνοια λοιπόν μια λέξη χιλιοϋπομένη, αλλά που ελάχιστοι άνθρωποι λαμβάνουν πείρα αυτού του μυστηρίου. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξομολογούμεθα, αλλά ελάχιστοι μετανοούμε πραγματικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταθέτουμε τα προβλήματά μας, τις αγωνίες μας, τις πληγές μας, τους εγωισμούς μας και ψάχνουμε μία λύση, μία δικαίωση. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι κάτι άλλο. Τι είναι μετάνοια? Είναι, όπως λέγει και ο όρος της λέξης, είναι η αλλαγή του νου, η αλλαγή του τρόπου σκέψεως, η αλλαγή της τάσης ζωής. Μετάνοια λοιπόν είναι η μετατόπιση του κέντρου του ενδιαφέροντός μου, της αναζήτησής μου, από τον εαυτό μου στον Χριστό. Είναι η απόφασή μου να αδειάσω από τα δικά μου και να γεμίσω από τον Χριστό ολοκληρωτικά. Μετάνοια σημαίνει να αρνηθώ το δικό μου λόγο και να γεμίσω από τον Λόγο του Θεού. Μετάνοια σημαίνει να σταυρώσω κάθε λογισμό, κάθε προσδοκία, κάθε ανάγκη για δικαίωση και να με δικαιώνει η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Όταν προσπαθώ να δικαιωθώ στη ζωή με κάθε τρόπο και να δικαιολογηθώ, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι δικαιωμένος μέσα μου. Αυτό που αληθινά μας δικαιώνει το φως του Χριστού, αυτός που φωτίζει τα σκοτάδια μας. Εάν όμως δεν έχω αυτή την θέση, τότε είμαι ένας άνθρωπος παραπονούμενος, πληγωμένος, αγωνιώ, διεκδικώ, απαιτώ, κρινιάζω, συγκρούομαι, δεν είμαι αναπαυμένος. Ο άνθρωπος που μετανοεί είναι αυτός που γέμισε η ζωή του από Χριστό. Έχει αλλοιωθεί η ζωή του από τον Χριστό. Νιώθει ότι έγινε μια τομή στην ύπαρξή του. Υπάρχει η προ-Χριστού κατάσταση και μετά Χριστό. Υπάρχει αίσθηση της ζωής μου που ήταν στα σκότη μου και τώρα που πλέον είμαι φωτισμένος. Αλλά όχι να νομίζω ότι είμαι φωτισμένος, να είμαι αληθινά φωτισμένος. Η μετάνοια λοιπόν είναι το περιεχόμενο της ζωής. Άγιος δεν είναι ο αμάρτητος, είναι αυτός που διαρκώς μετανοεί. Η αγιότητα προσμετράται όχι με το μέγεθος και την ποσότητα της αρετής, αλλά το μέγεθος και την ποσότητα της μετανοίας, της συντριβής, της συνέστησης. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο φως αν δεν πονέσει μέσα από τη συντριβή. Εμείς πιστεύουμε ότι η χαρά έρχεται μέσα από το πένθος. Μέσα από την θλίψη έρχεται η αληθινή χαρά. Δεν είναι μια φιλοσοφική αντίληψη πως να κάνω πιο ευχάριστη τη ζωή μου. Δεν είναι μια αντίληψη φιλοσοφική πως να ευκολύνει τη ζωή μου να περνάω ευχάριστα, να είμαι ευτυχισμένος. Αλλά είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι να αλλοιωθεί η ύπαρξή μου, να έχω εμπειρία ζωής, νίκης θανάτου. Αυτά ακούγονται όμως θεωρίες, ρομαντισμοί. Πώς μπορώ να καταλάβω αν πραγματικά γίνεται μια αλλαγή στη ζωή μου? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι ποιο? Να μην νιώθω κουρασμένος και γερασμένος. Ο άνθρωπος μετανοεί είναι πάντοτε νέος, πάντοτε ανανεωμένος. Εκπλήσει και εκπλήσεται, εκπλήσεται και εκπλήσει. Είναι δημιουργικός,
Όχι με την απλώς την κοσμική, αλλά την ουσιαστική. Δρά η ύπαρξή του. Γεννά λόγο η ζωή του. Γεννά θησαυρών η ζωή του. Που την γεννά ο ίδιος ο Χριστός. Είναι σε διαρκή κίνηση μέσα στην ακινησία του. Είναι ανήσυχος μέσα στην ησυχία του. Ζει μια ειρήνη. Δεν ταράσεται. Δεν ενοχλείται. Δεν προσβάλλεται. Δεν αγωνιά. Γιατί βρήκε τα πάντα. Πώς είναι ο ερωτευμένος που τον έβλεπε, τα χαζούλης είναι. Ένα χαμόγελο ευτυχίας ενώ γίνεται χαμός γύρω του. Κάπως έτσι είναι και με τον Θεό. Δηλαδή γεμίζει η ύπαρξή σου και δεν σε νοιάζει τι γίνεται, είπες. Χαμός είναι, γιατί καταστροφή γύρω σου. Να σε ενοχλούν, να σε προδώνουν, να σε αδικούν. Έχεις μέσα σου την ειρήνη του Θεού. Που σε αναπαύει και αναπαύει στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί είναι αυτός που βρήκε νόημα. Δεν είναι ο ανιαρός. Είναι ο χαρούμενος, είναι ο ζωντανός, είναι ο διαρκώς νέος, ο ανανεωμένος, ανανεώνεται διαρκώς. Έχει μέσα του μια δύναμη ζωής και η δύναμη της ζωής του είναι ο Χριστός, ο οποίος αποκαλύπτει τη δική του αδυναμία, τη δική του παραδοχή, ότι δεν έχει ζωή από μόνος του. Αυτό σημαίνει μετανό. Δηλαδή, βρήκα τα πάντα και δεν με νοιάζει τίποτα. Άνθρωπος που τον νοιάζουν και αγωνιά για όλα, με μια ένταση μέσα, ότι δεν βρήκε τον Χριστό. Αν βρήκε τον Χριστό, ειρηνεύει και η ειρήνη του γίνεται πηγή ζωής και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και είναι πολύ αποτελεσματικό σε όλα. Δεν έχει ταραχή. Λοιπόν, η ειρήνη που έχουμε, η στοιχεία που έχουμε, το να μην κατακρίνουμε τους ανθρώπους, να μην μας νοιάζει η ζωή των άλλων ανθρώπων και να μην μας απασχολεί, είναι ένδειξη βαθιάς εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Αυτός είναι ο μετανόν άνθρωπος. Που αποφάσισε, απόφαση είναι ότι θα πάρω τη ζωή μου διαφορετικά, γιατί μέχρι τώρα πήραμε τη ζωή μας λάθος και γυρνούμε αλλιώς και αποφασίζουμε και συχάζουμε σε εκεί. Δεν έχουμε τίποτα και τα έχουμε όλα. Είμαστε μόνοι και ζούμε την κοινωνία όλου του κόσμου. Μας ενοχλούν οι άνθρωποι και δεν ταρασόμαστε. Γίνεται χαμός στη ζωή μας και εμείς έχουμε μια βαθιά αίσθηση ησυχίας που αυτό είναι η εμπειρία του Χριστού. Δηλαδή ο μετανόν άνθρωπος είναι ο ήσυχος άνθρωπος που ζει μια βαθιά αίσθηση σιωπής που είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή στην οποία ακούει τα ρήματα του Θεού. Ησυχάζει ο ίδιος και ομιλεί ο Χριστός. Η ζωή του δηλαδή είναι ένας ενθουσιασμός. Είναι μία έκπληξη και γίνεται πηγή έκπληξης για κάθε άνθρωπο. Είμαστε τέτοιοι όμως? Δεν είμαστε, γιατί δεν μετανοήσαμε. Απλώς ζούμε θρησκευτικά. Ο καθένας έχει κάτι να κάνει στον κόσμο. Εμείς βρήκαμε μία ταυτότητα ότι κάτι είμαστε, τι είμαστε ενταγμένοι σε μία εκκλησία, αλλά δεν ζούμε την εκκλησία. Θέλουμε και κάπου να χαλαρώσουμε, κάποιον να βρούμε. Βρήκαμε κάποιους στην εκκλησία και μιλάμε. Καλό είναι και αυτό, δεν είναι κακό. Μπαίνουμε και στην εκκλησία, κοινωνούμε, καλό είναι και αυτό. Το θέμα όμως να κοινωνούμε, όντως. Εξομολογούμε, θα αντανοούμε, όντως. Αυτό φαίνεται αν είμαστε άνθρωποι του φωτός. Αν έχουμε λάβει αυτή την εμπειρία ότι είμαστε στα σκότη και στα σκότη που ήμασταν καθήμενοι, αποκαλύφθηκε φως μέγα ο Χριστός. Έγινε αυτή η αλλίωση μέσα μας. Μπορούμε να γυρίσουμε μέσα στην καρδιά μας και να συζητήσουμε μια στιγμή που ήταν η στιγμή που γεννηθήκαμε πνευματικά. Έγινε το κάτι άλλο. Έγινε αυτή η επιστροφή. Αυτή η αίσθηση ότι είχα θάνατο και έχω ζωή. Είχα σκοτάδι και έχω φως. Αυτό είναι μετάνοια. Αυτό είναι. Αλλάζει όλη η ύπαρξή μου. Και η ψυχούλα μου και το σώμα μου. Και είμαι ένας φωτεινός και χαριτωμένος άνθρωπος. Ειρηνεύω και αυτή την ειρήνη μεταδίδω στους άλλους. Αυτή είναι η μαρτυρία του κόσμου. Ο Χριστός είναι το φως το ωμέγα. Αλλά καλεί και εμείς να γίνουμε φώτα στη ζωή μας, στους ανθρώπους μας, στον κόσμο, στην κοινωνία. Να είμαστε φώσεις στον κόσμο. Να είμαστε ο πολιτισμός του κόσμου. Που είναι άλλου είδους. Είναι ο πολιτισμός του Χριστού. Ο πολιτισμός της καρδιάς. Της καθαρής καρδιάς. Που δεν είναι καθαρή καρδιά η αναμάρτυρος, αλλά αυτή που διαρκώς μετανοεί, συντρίβεται, ταπεινώνεται, χαμηλώνει. Ο χαμηλωμένος άνθρωπος, ο ήσυχος άνθρωπος, που δεν το κάνει από έμεινεξη, γιατί είναι γεμάτος Χριστό, αυτός είναι το φως. Αυτοί λοιπόν να γίνουμε κι εμείς τέτοια, να γίνουμε χάρη του Χριστού, γι' αυτό μπαίνουμε στην Εκκλησία, γι' αυτό μετέχουμε στα μυστήρια, να μεταλάβουμε αυτού του φωτός και αυτή τη χάρη του.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλάξει πάντα ημάς.